Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ότι χρειαζόμαστε πολύ χρόνο στην προσωπική μα ζωή μέχρι να μπορέσουμε να βεβαιωθούμε για την αξία μα. Διότι συνήθω στην εφηβεία και στην πρώτη νιώτη μα διακατέχουν συναισθήματα ανασφάλεια, άγχου και φόβου. Νιώθουμε ότι δεν αξίζουμε, ότι δεν είμαστε σημαντικοί, ότι οι άλλοι κατά κάποιον τρόπο είναι καλύτεροι από εμά και χρειάζεται να αποδείξουμε την αξία μα. Αυτό συνεχίζεται σε διάφορα στάδια της ζωής μας και στην ενηλικίωση. Αυτή η διαδικασία η οποία μας οδηγεί στο να οικοδομήσουμε αυτοπεποίθηση συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή ή τουλάχιστον εφόσον δεν μας έχουν συναντήσει αποτυχίες και τραυματικές εμπειρίες στις διαπροσωπικές μας σχέσεις οι οποίες θα μειώσουν και πάλι την αυτοεκτίμηση την οποία έχουμε κατορθώσει να οικοδομήσουμε στο πέρασμα της ζωής μας. Με την σημερινή βιντεοσκόπηση θα ήθελα να εστιάσω λίγο στη σύγκριση που κάνουμε του εαυτού μας με τους άλλους. Γεγονός το οποίο είναι αναπόφευκτο. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να μην συγκρίνουμε τις δικές μας επιτυχίες με τις επιτυχίες των άλλων ή τις δικές μας αποτυχίες με τις αποτυχίες των άλλων. Ίσως επειδή έχουμε προγραμματιστεί από μικρά παιδιά να συγκρινόμαστε, ίσως επειδή στην ίδια μας τη φύση ενυπάρχει υπάρχει αυτή η διάθεση να αξιολογούμε συνεχώς τον εαυτό μας και να το συγκρίνουμε με τους άλλους. Το πρόβλημα είναι ότι η σύγκριση αυτή όποτε και αν γίνεται δεν μας λέει την αλήθεια διότι αυτό που βλέπουμε στους άλλους το συγκρίνουμε με αυτό που νιώθουμε εμείς οι ίδιοι. Οπότε συγκρίνουμε μεγέθη τα οποία είναι εντελώς διαφορετικής ποιότητας. Αυτό που εγώ αισθάνομαι, αυτό που νομίζω για τον εαυτό μου και αυτό που βιώνω, το συγκρίνω με το φαίνεσθε του άλλου, με την εξωτερική εικόνα του άλλου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ο κάθε άνθρωπος προσπαθεί να δείξει προς τα έξω μία ιδιαίτερη εικόνα. Θέλει να πείσει τους άλλους ότι είναι σπουδαίος, ότι είναι σημαντικός, ότι είναι ωραίος, ότι αξίζει κλπ. Και αυτό μας οδηγεί σε κοινωνικούς ρόλους, οι οποίοι ρόλοι δεν έχουν άμεση σχέση με την βιωματική μας πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, καθώς παρατηρούμε τους άλλους, βλέπουμε τους ρόλους που παίζουν και συγκρίνουμε τους ρόλους αυτούς με την δική μας βιωματική πραγματικότητα. Γι' αυτό τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε δεν είναι αληθή. Και ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όχι μόνο οι άλλοι κρύβουν τα προβλήματά τους και τις δυσκολίες τους, αλλά καλύπτουν ακόμη και τις ατέλειες της εξωτερικής τους εμφάνισης. Είτε με τα ρούχα, είτε με την κόμωση, οι γυναίκες με τον καλοπισμό, με το μακιγιάζ, προσπαθούν να έχουν μία όμορφη θετική εξωτερική εικόνα. Θέλουν να δείξουν έναν εαυτό ο οποίος να είναι όμορφος. Αλλά βέβαια δεν σταματάμε στην εξωτερική εικόνα. Θέλουμε να πείσουμε τους άλλους ότι είμαστε και χαρούμενοι, ότι περνάμε καλά, ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Γι' αυτό και όταν συναντάμε ένα τον άλλον λέμε «Τι κάνεις πως είσαι, καλά μια χαρά, όλα καλά, ναι, όλα καλά». Και τις περισσότερες φορές αποφεύγουμε να θίξουμε τα σημεία τα οποία μας πληγώνουν. Όπως για παράδειγμα ένας γυμνασμένος νέος, ο οποίος έχει σφιχτά μπράτσα και ανοιχτές πλάτες. Θα το δείξει αυτό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με ένα φανελάκι που θα φαίνεται η πλάτη του, αλλά εάν για παράδειγμα δεν έχει γυμνάσει τις γάμπες του και αυτές είναι αδύναμες, θα τις κρύψει με ένα παντελόνι. Θα δείξει προς τα έξω το ωραίο κομμάτι του εαυτού του, σε σωματικό επίπεδο. Και βέβαια την ειδικότητα αυτή την εξασκούν ιδιαίτερα οι κοπέλες, οι οποίες αποκαλύπτουν αυτό που είναι όμορφο και καλύπτουν αυτό που είναι άσχημο ή αυτό που θεωρούν ότι είναι άσχημο. Οπότε παρουσιάζουν προς τα έξω όχι τον πραγματικό σωματικό τους εαυτό αλλά μια κοινωνική εικόνα. Πολύ περισσότερο δείχνουν έναν ψυχολογικό εαυτό ο οποίος δεν είναι πραγματικός, γι' αυτό και πολλοί έχουν συνηθίσει να χαμογελάνε, ακόμη και αν δεν υπάρχει λόγος. Είναι άνθρωποι χαμογελαστοί. Μερικοί κάνουν και χιούμορ. Μιλάνε με αισιοδοξία. Ανεβάζουν το ενεργειακό πεδίο της παρέας, διότι μιλάνε θετικά και εκφράζουν χαρά. Όμως όλο αυτό είναι ένα σχήμα, είναι ένας επιλεγμένος τρόπος συμπεριφοράς, είναι ένας κοινωνικός ρόλος, ο οποίο πολύ συχνά αποκρύπτει τα αληθινά βιώματα. Γι' αυτό και είναι δυνατόν ένα άνθρωπο, ο οποίο γελά πολύ, μιλά αισιόδοξα και θετικά, μπορεί να βιώνει κατάθλιψη. Και ακριβώ για να κρύψει την κατάθλιψη, παρουσιάζει και είναι πολύ εξασκημένο το να το κάνει, μία εικόνα του χαρούμενου ενεργειακού δυναμικού ανθρώπου. Και βέβαια. Το να κρύβω τα αρνητικά χαρακτηριστικά και να προβάλλω τα θετικά δεν αφορά μόνο στο σώμα και στην ατομική μας ψυχολογία, αλλά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Θέλουμε, εάν έχουμε μία σχέση συντροφική ή αν είμαστε παντρεμένοι, αν έχουμε μία οικογένεια, να δείχνουμε προς τα έξω μία καλή εικόνα. Και αυτό το υποστηρίζουμε. Το δημιουργούμε με έντεχνες συμπεριφορές. Γι' αυτό Μπορούμε να αναφέρουμε το κλασικό παράδειγμα όπου όταν στο σπίτι τσακωνόμαστε ο πιο ψύχρεμος της οικογένειας φωνάζει «Σς, ησυχία, θα μας ακούσουν, κλείστε τα παράθυρα, μας ακούν οι γείτονες, ρεζίλοι γίναμε». Διότι ενώ τσακωνόμαστε δεν θέλουμε να φανεί προς τα έξω. Προς τα έξω θέλουμε να φανούμε καλοί και στο βαθμό που μπορούμε τσακωνόμαστε μυστικά κρατάμε τον καυγά ως ένα οικογενειακό ή συντροφικό μυστικό και δείχνουμε προς τα έξω την εικόνα που θα θέλαμε. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι, ότι ενώ εγώ γνωρίζω ότι συνεχώς καυγαδίζω με τον άντρα μου, ενώ αισθάνομαι ότι είμαι αποξενωμένος από τη γυναίκα μου, ενώ έχω συνείδηση ότι η σχέση μου η συντροφική ή η συζυγική δεν πάει καλά και ενώ ξέρω ότι τα παιδιά μου είναι άτακτα και αδιάφορα και επιθετικά εναντίον μου, όλο αυτό το οποίο είναι η δική μου βιωματική, διαπροσωπική και οικογενειακή πραγματικότητα, θα το συγκρίνω με το φαίνεσθε της άλλης συντροφικής σχέσης, της άλλης συζυγίας, της άλλης οικογένειας. Γι' αυτό τα συμπεράσματα που θα βγάλω είναι αναλυθή. Καταλήγω σε ψευδή συμπεράσματα, διότι συγκρίνω τη δική μου αλήθεια με το κοινωνικό ψέμα των άλλων. Πώς είναι δυνατόν να καταλήξω σε σωστά συμπεράσματα. Μπορεί εγώ να νιώθω ανασφάλεια και να ζηλεύω τον άλλον που είναι άνετος, διότι ο άλλος κρύβει την ανασφάλειά του. Όπως και είναι πολύ πιθανόν να μην γνωρίζει ότι εγώ νιώθω ανασφάλεια, διότι την κρύβω κι εγώ. Κρατάω για τον εαυτό μου αυτό που θεωρώ ότι θα με ρίξει και θα με μειώσει στα μάτια των άλλων. Και δείχνω την εικόνα την οποία θεωρώ ότι θα με ανεβάσει, διότι θέλω να δείξω ότι είμαι υγιής, χαρούμενος, ότι περνάω καλά, ότι στις σχέσεις μου τα πάω καλά, ότι είμαι πετυχημένος κλπ. Το ίδιο συμβαίνει και σε οικονομικό επίπεδο. Όταν βλέπω έναν άλλον, ένα γείτονα για παράδειγμα, να έχει ένα μεγάλο αυτοκίνητο δεν γνωρίζω την πραγματική οικονομική του κατάσταση, μπορεί να έχει χρεωθεί για να αγοράσει το αυτοκίνητο. Και είναι δυνατόν να συγκρίνω το δικό μου μικρό ταλέπορο παλιό αυτοκίνητο με το δικό του καινούριο, χωρίς να λαμβάνω υπόψη μου ότι ίσως εγώ δεν χρωστάω ενώ αυτός είναι βαθιά χρεωμένος ή ότι αυτός χρωστάει περισσότερα από εμένα. Καταλήγω σε ψευδή συμπεράσματα επειδή εγώ γνωρίζω την πραγματική οικονομική μου κατάσταση, ενώ δεν γνωρίζω την πραγματική οικονομική κατάσταση του γείτονα. Και βέβαια αυτό ισχύει και σε άλλα επίπεδα, όπως σε πνευματικό επίπεδο. Μπορεί να νομίζω ότι ο άλλος είναι ένας άγιος άνθρωπος, ότι τα πηγαίνει καλά με το Θεό και ότι έχει αγάπη με τους ανθρώπους και να το συγκρίνω αυτό που πάλι είναι μία υπόθεση και θεμελιώνεται σε εξωτερικά φαινόμενα, να το συγκρίνω με τη δική μου πραγματικότητα που μέσα μου μπορεί να νιώθω αδυναμία να πιστέψω στο Θεό και οργή και θυμό απέναντι στους αδελφούς μου. Και συμπεραίνω ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός χριστιανός όσο ο άλλος. Πάλι βγάζοντας λανθασμένα συμπεράσματα διότι συγκρίνω αυτό που γνωρίζω, αυτό που ζω και αυτό που βιώνω το συγκρίνω με αυτό που φαίνεται με την κοινωνική εικόνα, με τον κοινωνικό ρόλο του άλλου. Γι' αυτό το λόγο, μια θετική πρόσκληση θα ήταν να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία της σύγκρισης, να αποδεχτούμε, όπως πάντα το λέμε, να αποδεχτούμε και να σεβαστούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας για αυτό που είναι, να συμφιλειωθούμε με τη βιωματική μας πραγματικότητα και με το κοινωνικό και το οικονομικό μας στάτους, και την κατάσταση της υγείας μας και την ψυχολογία μας και όλα, να τα αγκαλιάσουμε, να τα αποδεχθούμε και να συμφιλιωθούμε με όλα αυτά και να μην συγκρίνουμε ποτέ τον εαυτό μας με τους άλλους. Διότι δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα τους, τι είναι αυτό που πραγματικά ζουν, ποια είναι η πραγματική τους κατάσταση. Μακάρι να μπορέσουμε να το καταφέρουμε, ώστε να νιώθουμε περισσότερη εσωτερική ισορροπία και αρμονία, διότι αυτή η σύγκριση, η οποία όπως είπαμε μας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα, προκαλεί εσωτερική οδύνη και ανισορροπία. Μακάρι να σταματήσουμε τις συγκρίσεις και να σεβαστούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, την πραγματικότητά μας, τη δική μας ζωή και την ζωή των αγαπημένων μας προσώπων. Μακάρι να γίνει έτσι.